θέλω να ευχαριστήσω την Εθνική Επιτροπή Δικαιώσεων των Αρμενίων για αυτή την τιμητική πρόσκληση να παρουσιάσω σήμερα το μαύρο χρονικό, ιστορικό χρονικό της γενοκτονίας των Αρμενίων της Ανατολίας. Θα κάνω πρώτα μία ιστορική πλαισίωση, θα αναφέρω τις μέρες ιστορικά γεγονότα, ζητώ συγγνώμη αν πολλοί από τους αρμενικής καταγωγής Έλληνες, τους Αρμενίους γνωρίζετε, είναι γνωστά τα θέματα που θα ακούσετε, είναι προβλεμένος όμως για να αντιληφθούμε τι ακριβώς έγινε στη φάση της γενοκτονίας, να κάνουμε μια αρκετά εκτενή αναφορά στα ιστορικά γεγονότα. Θα ξεκινήσω πρώτα με ένα χάρτη της Ρωμαϊκής περίοδου. Αυτή είναι το βασίλειο της Αρμενίας. Θα συνεχίσω εδώ με το κράτος των Βαγρατιδών, που είναι στον 10ο-11ο αιώνα στη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Βλέπετε ποια είναι. Το επόμενο παρακαλώ. Εδώ το κράτος των Βαγρατιδών. Και στη συνέχεια θα πάω σε μια θλιβερή για την Ανατολία, για τους χριστιανικούς, γενικώς για τους λαούς της Ανατολίας, μια θλιβερή χρονολογία πάνω στο 1971, ενώ θα έλεγα για δύο χιλιετίες τουλάχιστον οι λαοί της Ανατολίας ζουν χωρίς μεταξύ τους πολέμους, σε ένα καθεστώς αλληλοσυνεννόησης, αλληλοσεβασμού, αλλά και ανταλλαγής ακόμα και πολιτισμών. Μπαίνει μια νέα ιδεολογία στην Μικρά Ασία, η ιδεολογία που έχει ως γενετικό της κώδικα τη γενοκτονία. Είναι το 1071, όταν εκεί στα εδάφη της Αρμενίας, στο Ματζικέρτ, ο Αρπαστλάν κατανικά τους Βυζαντινούς, σπάει η πόρτα, η πύλη της Ανατολίας, ξεχύνονται και σταδιακά βλέπετε ποια είναι η κατάσταση. Το επόμενο. Αυτό το διάστημα συνέβη κάτι που τουλάχιστον στην ελληνική ιστοριογραφία έχει μικρές αναφορές και ευτυχώς ένας επιφανής ιστορικός, ο Αείμνηστος Σπύρος Διόνης, κατέγραψε αυτή τη μαύρη και τη σκοτεινή περίοδο από τον 10ο μέχρι τον 15ο αιώνα στο βιβλίο του «Η παρακμή του Μεσαιωνικού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία και η διαδικασία εξισλαμισμού», που δεν αφορά όμως μόνο τον Ελληνισμό. Ό,τι έγινε στον Ελληνισμό έγινε και στους αρμενικούς πληθυσμούς και θα δείτε παρακάτω το σχετικό χάρτη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το χάρτη. Τι άλλαξε με την εισβολή των Τουρκομάνων στην Ανατολία. Επειδή εδώ δεν έχω καμία διάθεση να μιλήσω άσχημα για κανέναν λαό, προσπαθώ να αποτυπώσω την ιστορική πραγματικότητα, επειδή ήταν ένας ομαδικός νομαδικός λαός και δεν είχε στατική ιστορία, δηλαδή δεν είχε δημιουργήσει πόλεις, δεν είχε δημιουργήσει εφορικές παραγωγικές διαδικασίες. Η λογική και η ιδεολογία των Τουρκομάνων ήταν καταλαμβάνουμε νέα εδάφη, λαιλατούμε τον πλούτο που δημιούργησαν οι άλλοι, πάμε στα επόμενα, έτσι έφτασαν στις πύλες της Ανατολίας. Εδώ βλέπουμε τι έγινε από το 1050, από το 1050 μέχρι το 1054, τις πόλεις και τις περιοχές που λαιλάτησαν οι Τουρκομάνοι τη μία μετά την άλλη, επεκτείνοντας την κυριαρχία τους στην Ανατολία. Και εδώ λειτουργήσε το δόγμα της λαιλασίας του πλούτου του άλλου. Δηλαδή, κατελάμβαναν μια πόλη και μια περιοχή. Υπάρχει και μια παράδοση στους μουσουλμάνους. Η παράδοση αυτή λέει ότι από τον πρώτο στρατιωτικό αρχηγό μέχρι και τον τελευταίο στρατιώτη, όσοι συμμετέχουν σε μια πολιορκία μιας πόλης και σε περίπτωση που η πόλη αυτή αδοθεί, δικαιούνται να λαφυραγωγήσουν τον πλούτο αυτής της πόλης για τρεις ημέρες. Αυτό πλέον είναι θεσμός σε αυτούς τους λαούς, ιδιαίτερα στους Τουρκομάνους, και έτσι πολιορκούν τις πόλεις, τις καταλαμβάνουν, λαιλατούν, λαφυραγωγούν, παίρνουν τον πλούτο, στη συνέχεια στοχοποιούν την επόμενη, για να φτάσουν σε αυτόν το χάρτη της Ευρωπής. Πολιτισμός και πλούτος. Δεν είναι μόνο ο οικονομικός και ο πολιτισμικός πλούτος που δημιουργήθηκε για 2.000 χρόνια από τους λαούς της Ανατολίας, Αρμένοι, Ασσύριοι και Έλληνες και άλλοι λαοί,
καταστράφηκε αυτούς τους δύο αιώνες και φυσικά η καταστροφή δεν σταμάτησε εδώ. Εδώ έχουμε το σουλτανάτο του Ιγονίου, βλέπουμε ότι ένα μέρος της Αρμενίας δεν. Και πάμε τώρα στο δυτικό τμήμα της ιστορικής Αρμενίας. Βλέπουμε στο χάρτη το δυτικό τμήμα, υποδιακής καταγωγής Έλληνες, να μην παρεξηγούνται που έχει την τραπεζούντα μέσα. Αυτοί είναι χάρτες, δεν είναι σύνορα κρατών, είναι χάρτες στις οποίες που εμφανίζουν περιοχές όπου κατοικούσαν Αρμένοι και στον πόθο φυσικά κατοικούσαν Αρμένοι, άλλο στη Βρέση και η Γερμανία. Το δυτικό τμήμα της ιστορικής Αρμενίας, γνωστό και ως Δυτική Αρμενία, πέρασε υπό Οθωμανική κυριαρχία με τη συνθήκη της Αμάσιας το 1555 και διαχωρίστηκε οριστικά από την Ανατολική Αρμενία με τη συνθήκη του Κάστρε Σιρήν το 1639. Εδώ βλέπουμε τη συμφωνία του Κάστρε Σιρήν, πως με το ΜΟΒ είναι ασκεί περιορισμένη κυριαρχία στην Ανατολική Αρμενία η Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην υπόλοιπη είναι η Περσική, οι Σαφαβίδες που ασκούν κυριαρχία και έτσι μπορούμε να πούμε ότι η Ανατολική Αρμενία ζει υπό μια σχετική ελευθερία. Οι Αρμένοι στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εντάχθηκαν στο σύστημα των Μιλέν, δηλαδή εθνοτική κατάταξη με βάση την θρησκευτική τους ταυτότητα και η πλειοψηφία επικεντρωνόταν γύρω από τον Αρμένιο Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, έναν από τους πνευματικούς ηγέτες της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας. Αν και μεγάλες αρμενικές ομάδες συναντήθηκαν σε διάφορες δυτικές επαρχίες της Αυτοκρατορίας, ειδικά στην πρωτεύουσα στην Κωνσταντινούπολη, η πλειοψηφία του αρμενικού πληθυσμού ζούσε κυρίως στις ανατολικές επαρχίες και αναφέρομαι στα 6 βιλαέτια της βορειοανατολικής σημερινής Τουρκίας. Η αρμενική κοινότητα αποτελούνταν από 3 διαφορετικά δόγματα. Το κύριο δόγμα ήταν η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία, υπήρχε όμως και το καθολικό και το προτεσταντικό δόγμα. Στις 10 Ιανουαρίου του 1828 ξέσπασε σύγκρουση μεταξύ των καθολικών και των αυτοκρατοριών Αρμενίων και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Σουλτάνο Μαχμούντ το δεύτερο με διάταγμα που εξέδωσε ως αποτέλεσμα και της πίεσης του Αρμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης να εκτοπίσει, είναι η πρώτη εκτοπισμή που παρατηρούνται στους Αρμενίους, υποχρεωτική εκτοπισμή, να εκτοπίσει τους καθολικούς Αρμενίους στην ενδοχώρα. Στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1828-29, κατέληξε στη δίκη της Αδριανούπολης, με την οποία αναγνωρίστηκε η εξαρτησία της Ελλάδας από τη Ρωσική Αυτοκρατορία, οι καθολικοί Αρμένοι τάχτηκαν στο πλευρό των Οθωμανών εναντίον των Ρώσων. Και εκεί στο μέτωπο του Αλχίλ και Λέκη, δηλαδή στη σημερινή Γεωργία όπου κατοικούν και σήμερα Αρμένοι, που πολέμησαν οι καθολικοί Αρμένοι μαζί με τους Οθωμανούς και έτσι άρχισαν να γίνονται σχετικά συμπαθείς στην υψηλή πύλη. Μετά από αυτό, οι πιέσεις εναντίον τους μειώθηκαν και τους επέτρεψαν να επιστρέψουν στην εξορία. Αυτό δημιούργησε την ιδέα στον Σουλτάνο να αρχίσει την διάσπαση του αρμενικού έθνους με βάση την θρησκευτική ταυτότητα. Αναγνώρισε τους καθολικούς Αρμενίους ως ξεχωριστό μιλέτη από τους αποστολικούς. Στις 6 Ιανουαρίου του 1830, με διάταγμα, και αυτά είναι μέθοδοι γενοκτονίας, δεν είναι μόνο τα γερμανικά και οι αναγκαστικοί εκτοπισμοί. Στις 6 Ιανουαρίου του 1830, με διάταγμα που εξέδωσε ο Σουλτάνος Μαχμούντ II, άλλες καθολικές μειονότητες προσαρτήθηκαν στην Εκκλησία των Καθολικών Αρμενίων, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν, όπως είπαμε, ως ξεχωριστό έθνος. Το διέρη και βασίλευε σε όλο του το μεγαλείο. Δημογραφικά δεδομένα. Αυτή, όπως είπαμε, είναι η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία, το Πατριαρχείο των Αρμενίων της Κωνσταντινούπολης. Τα στοιχεία του Αρμενικού Πατριαρχείου και τα επίσημα στοιχεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τον πληθυσμό των Αρμενίων δεν ταιριάζουν. Σύμφωνα με το Πατριαρχείο, το 1882 ζούσαν στην Αυτοκρατορία 2.660.000 Αρμένοι, εκ των οποίων 1.630.000 ήταν στα 6 βιλαέτια της Βορειοανατολικής Ανατολίας, δηλαδή Πίτρις, Ερζουρούμ, Βαν, Κάρς και Ερζιλιάν.
280.000 στην Κηλικία και 135.000 στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με την απογραφή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του 1893, στην αυτοκρατορία κατοικούσαν μόνο 1.000.000 Αρμένοι. Γι' αυτό κατεβάζουν και τον αριθμό των δολοφονηθέντων και εκτελεστέντων Αρμενίων, επειδή έχουν ως βάση άλλα στοιχεία. Με δε την απογραφή του 1914, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατοικούσαν 1.173.000 Αρμένοι. Κατά καιρούς οι Αρμένοι έπρεπε να πληρώνουν υψηλούς φόρους σε διάφορες τουρκικές και πολιτικές ομάδες της Ανατολικής Επαρχίας. Είπε πάνω από τους φόρους που ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν στην κεντρική διοίκηση. Υποβήθηκαν σε ληστείες και απαγωγές και αναγκάστηκαν να γίνουν μεγάλοι αριθμοί Αρμενίων να εκμουσουλμανιστούν και ορισμένοι από αυτούς να αποκτήσουν είτε τουρκική είτε πολιτική ταυτότητα. Ενώ αυτά συνέβαιναν, οι κεντρικές ή τοπικές αρχές δεν αναλάβαναν δράση για την προστασία των Αρμενίων. Διακρίσεις εις βάρος των χριστιανών. Σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζεται στις μουσουλμανικές χώρες, ορισμένες ελευθερίες των χριστιανών και των Εβραίων περιορίστηκαν και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το κράτος προστάτευε την ελευθερία των μη μουσουλμάνων να έχουν, θεωρητικά, να έχουν ιδιοκτησία, να ζουν και να λατρεύουν τον Θεό και τους Αγίους τους, αλλά ουσιαστικά ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Για παράδειγμα, το κράτος το ίδιο χρησιμοποιούσε τη λέξη γιαβούρ, δηλαδή άπιστος, και αυτό είναι ένα ψέμα. Άπιστος είναι ο αγνωστικιστής, αυτός που δεν πιστεύει τίποτα. Αυτός που πιστεύει στην θρησκεία είναι πιστός της θρησκείας του. Για να υποτιμήσει τους μη μουσουλμάνους. Αν και απαγορεύτηκε στους μη μουσουλμάνους να χτίζουν νέους χώρους λατρείας βάσης του συμφώνου του Ομάρ, ορισμένοι Οθωμανοί ηγέτες με το αζημίωτο επέτρεπαν την ενέγερση εκκλησιών. Εκτός από τους άλλους νομικούς περιορισμούς, οι χριστιανοί δεν θεωρούνταν ίσοι με τους μουσουλμάνους σε πολλούς τομείς και υπόκειταν σε διάφορες απαγορεύσεις. Για παράδειγμα, όταν δικαζόταν ένας μουσουλμάνος, η μαρτυρία των χριστιανών και των Εβραίων δεν γινόταν αποδεκτή από τα δικαστήρια. Κάτι δηλαδή σαν υπάνθρωπος. Οι μαρτυρίες ίσχυαν μόνο σε ορισμένες εμπορικές υποθέσεις. Απαγορευόταν στους μη μουσουλμάνους να κουβαλούν όπλα και να υπέβουν καμίδες και άλογα. Τα σπίτια τους δεν έπρεπε να είναι πιο ψηλά από αυτά των μουσουλμάνων. Επιπλέον, ορισμένες θρησκευτικές πρακτικές περιορίστηκαν, όπως το χτύπημα της καμπάνας. Μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις, βλέπετε στον πίνακα. Στα μέσα, μεταρρυθμίσεις εισαγωγικά. Στα μέσα του 19ου αιώνα, οι τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία, επανέφεραν συχνά την κατάσταση των χριστιανικών μειονοτήτων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και άρχισαν να πιέζουν τη διοίκηση να δώσει στις μειονότητες ίσα δικαιώματα με τους μουσουλμάνους. Σημειωτέων, η κάθε μεγάλη δύναμη προσπαθούσε να ασκήσει επιρροή στην περιοχή που κατοικούσαν χριστιανοί για τα δικά τους συμφέροντα. Δεν τους σκεφτόταν καρφάκι για τους χριστιανούς. Το υπογραμμίζω αυτό. Οι Οθωμανικές κυβερνήσεις της εποχής του Τανζιμάτ, που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους από το 1839, το Χάτι Σερίφ, βλέπετε εδώ, μέχρι το 1876, το 1856 είχαμε το Χάτι Πομαγιών, τότε που η Οθωμανική Αυτοκρατορία απέκτησε για πρώτη φορά σύμπλεγμα, πραγματοποίησαν μια σειρά μεταρρυθμίσεων με στόχο τη βελτίωση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Οι πιο γνωστές είναι τα διατάγματα του Χάτι Σερίφ το 1839 και το Χάτι Πομαγιών το 1856. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις μεταρρυθμίσεις δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, καθώς ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Αυτοκρατορίας αρνήθηκε να έχει ισότιμο καθεστώς με χριστιανούς. Επειδή προσπαθήσατε πολύ στην Ελλάδα, κυρίως οι συνάδελφοι του κυρίου Συρίγου στην πρώτερη ιδιότητα, προσπαθούν να μας πείσουν πόσο καλά ζούσαμε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να σημειώσω ότι δεν υπήρχε ποινικός κώδικας και ότι δεν είχαν δικαιώματα στη ζωή, στην τιμή, στην υπόλοιψη και στην περιουσία οι χριστιανοί. Τα απέκτησαν, υποτίθεται, το 1839 για πρώτη φορά και το 1856 γίνανε στα λόγια ίση με τους μουσουλμάνους. Μέχρι τότε ήμασταν πολίτες δεύτερης, τρίτης και τέταρτης κατηγορίας. Στα τέτοιες δεκαετίες του 1870, οι Έλληνες και διάφορα χριστιανικά έθνη στα Βαλκάνια δεν ήθελαν Οθωμανική κυριαρχία, είχαν τις εξεγέρσεις. Όλα αυτά τα χρόνια που άλλες χριστιανικές κοινότητες έκαναν το δικό τους απελευθερωτικό αγώνα, η συντριπτική πλειοψηφία των Αρμενίων έμεινε αδρανής και γι' αυτό αποκαλούνταν από τους Οθωμανούς πιστό έθνος, επειδή δεν υπήρχαν
εθνικό-παιδευτικά κινήματα μέχρι τότε των Αρμενίων. Στα μέσα της δεκαετίας του 1860 και στις αρχές της δεκαετίας του 1870, αυτή η παθητικότητα στην αρμενική κοινωνία έδωσε τη θέση της σε νέα ρεύματα σκέψης και αναζητήσεων. Με επικεφαλής διανοούμενος που είχαν σπουδάσει ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ή σε αμερικανικές ιεροπολιτιστορικές σχολές που δρούσαν την επικράτεια της αυτοκρατορίας, οι Αρμένοι άρχισαν να αμφισβητούν την ιδιότητά τους ως πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας και άρχισαν να ασκούν πίεση με διάφορους τρόπους για να αναζητήσουν καλύτερη μεταχείριση από την Οθωμανική διοίκηση. Ως αποτέλεσμα αυτών των ρευμάτων σκέψης, που επηρέασαν αρκετά τμήματα των αρμενικών κοινοτήτων, το Αρμενικό Κοινοτικό Συμβούλιο συγκέντρωσε τις υπογραφές των υπολοιπών στη Δυτική Αρμενία, σας είχα ξέρετε το χάρτη, και υπέβαλε για πρώτη φορά μία αναφορά στην Οθωμανική κυβέρνηση. Σε αυτή την αναφορά ζητήθηκαν να ληφθούν μέτρα για να αποτραπούν, είδε επιγράμμα, επιλέξεις σας, λέω τι έγραφε η αναφορά, να αποτραπούν οι λαϊρασίες και οι δολοφονίες που διέπραταν μουσουλμάνοι σε αρμενικές πόλεις και χωριά, η παρατυπία στη συλλογή φόρων, δηλαδή ίσπραξη φόρων περισσότερων από ό,τι προβλεπόταν, η εγκληματική συμπεριφορά κυβερνητικών αξιωματούχων και η μη αποδοχή μαρτυριών χριστιανών στα δικαστήρια. Η Οθωμανική διοίκηση αποδέχτηκε αυτές τις καταγγελίες και υποσχέθηκε ότι οι υπεύθυνοι θα τιμωρούνταν, αλλά αυτό έγινε στα λόγια, δεν έλαβε ποτέ κανένα μέτρο για να αποτραπούν αυτά που είχαν καταγγείλει οι Αρμένοι. Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία χρησιμοποίησε σκληρή και ασύμμετρη βία για να καταστήλει τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα στις βαλκανικές χώρες και κτίσεις της, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Βουλγαρία, Σερβία, Σκόπια. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο Λονδίνο και στο Παρίσι να ασκήσουν πίεση στην υψηλή πύλη. Έτσι, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, με τη Συμφωνία των Παρισιών του 1856, απέκτησαν το δικαίωμα να προστατεύουν και να παρεμβαίνουν υπέρ των χριστιανικών μελλοντήτων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι, υπεγράφει το χάρτη του Μαγιού, την ίδια χρονιά, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1876, ο νέος Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίδ, ο επωνομαζόμενος και κόκκινος Σουλτάνος, γιατί αυτός είναι υπεύθυνος για τις σφαγές των Αρμενίων πριν την γενοκτονία, το 2015 δηλαδή, αποδέχτηκε την ισχύ ενός συντάγματος για πρώτη φορά στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μέχρι τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία διοικούνταν με τα διατάγματα, τα Οθωμανικά διατάγματα, δεν υπήρχε σύνταγμα, δεν υπήρχε ποινικός κώδικας. Έτσι αρχίζει η περίοδος της Οθωμανικής Μοναρχίας και ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις με τις μεγάλες δυνάμεις. Τότε, πάμε στο επόμενο, ο Αρμένιος Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, Νερσής ο Δεύτερος, μετέφερε στις μεγάλες δυνάμεις τις καταγγελίες των Αρμενίων για δίμευση περιουσιών των Αρμενίων, επιλέξει, σας λέω τι γράφει στην αναφορά του, πιέσει σε γυναίκες και παιδιά για αποστασία και εξισλαμισμό, εμπρισμούς, εκθιασμούς, διασμούς και φόνους. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος το 1877-78, πάμε στην επόμενη, έληξε με την αποφασιστική νίκη της Ρωσίας. Τότε η Ρωσία έφτασε στα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Στέφανος είναι μια συνική ελληνική ήταν, εκεί που ήταν το μέχρι πρότινος το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, να μην πω το όνομά του, σε ποιον ήταν αφιερωμένο. Εκεί λοιπόν υπογράφηκε η συμφωνία που βλέπετε, είναι η συμφωνία, η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Την παραμονή λοιπόν, αυτή η νίκη των Ρώσων, συνέπεσε με σφαγές των Τούρκων σε χωριά των Αρμενίων στην Αρμενία, είτε τη Δυτική είτε την Ανατολική. Άρχισαν δηλαδή να εκδικούνται τους Αρμενίους, βρήκα την ευκαιρία για την ήττα που υπέστησαν από τους Ρώσους. Την παραμονή αυτών των γεγονότων, ο πατριάρχης της Νερσής και οι επισταλμένοι του υπέβαλαν στους τρόπους ηγέτης το αίτημα να προσθεθεί μια ρήτρα που να παρέχει τοπική αυτονομία στους Αρμενίους στη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η οποία θα υπογραφεί τελικώς στις 3 Μαρτίου του 1878. Οι Ρώσοι τάχθηκαν υπέρ της προσθήκης του άρθρου και έφεραν το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Το άρθρο αυτό απορρίφθηκε στεναρά τους Οθωμανούς διαπραγματεύσεις. Στη συνέχεια και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η υψηλή πύλη θα έκανε μεταρρυθμίσεις για την βελτίωση των συνθηκών στις πολυπληθέστερες αρμενικές επαρχίες και η Ρωσία έγινε ο εγγυητής των μεταρρυθμίσεων. Αυτό συμπεριλήφθηκε στη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ως άρθρο 16. Και έτσι το ζήτημα που αργότερα θα ονομαζόταν αρμενικό ζήτημα ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο στην ευρωπαϊκή διπλωματία. Πώς?
Οι Άγγλοι, η Βρετανία, όταν έλαβε αντίφραγμα τη συνθήκη, αντιτάχθηκε σε αυτή, ειδικά στο άρθρο 16, το οποίο επέτρεπε στη Ρωσία να ασκεί υπερβολική υπερροή, γεωπολιτική υπερροή, μιλώ για τα δεδομένα των μεγάλων δυνάμεων τώρα, στην περιοχή που κατοικούσαν Αρμένοι ως εγγύητρια δύναμη. Στη συνέχεια, για να επανεξεταστεί και να συζητηθεί η συνθήκη, πίεσαν τη Ρωσία, και για τη Μεγάλη Βουλγαρία έγινε αυτό, να την έσυραν στο συνέδριο του Βερολίνου, όπου από τον Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο του 1878 συζητήθηκαν τα πάντα. Εδώ είναι το συνέδριο του Βερολίνου, εκεί συζητήθηκε το αρμενικό, το κουρδικό ζήτημα και όλα τα ζητήματα που πολλά από αυτά είναι μέχρι σήμερα εκκρεμή. Ο Πατριάρχης Νερσές έστειλε στο συνέδριο αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Χριμιάν Χαϊρίκ για να μιλήσει εκ μέρους των Αρμενίων. Ωστόσο, πάλι το δάκτυλο των Άγγλων, η αντιπροσωπεία δεν έγινε δεκτή να παραστεί στη συνεδριάση του συνεδρίου με το αιτιολογικό ότι δεν εκπροσωπούσε καμιά χώρα. Παρ' όλα αυτά, τα μέλη της αντιπροσωπείας έκαναν αρκετές προσπάθειες να έρθουν σε επαφή με εκπροσώπους των μεγάλων δυνάμεων στους διαδρόμους και όχι μέσα στο συνέδριο, για να ζητήσουν την παραχώρηση της διοικητικής αυτονομίας στους Αρμενίους εντός των ορίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αφού κατέληξαν σε κοινά συνεννοία με τους Οθωμανούς εκπροσώπους, οι Βρετανοί ετοίμασαν μια πιο ελαφρά εκδοχή του άρθρου 16. Η πρόβλεψη για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων σε επαρχίες που αναφέρονται στο άρθρο παρέμεινε η ίδια, αλλά τα μέρη που σχετίζονται με τη ρωσική επέμβαση αφαιρέθηκαν και η εγγύηση των μεταρρυθμίσεων δόθηκε σε περισσότερες χώρες. Συγγνώμη, τρέχα γύρω δηλαδή. Αυτή η διάγηση των εγγύησεων έδωσε τη δυνατότητα στην υψηλή πύλη να διαχειρίζεται κατά το δεκούν το θέμα της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Δεν τις εφάρμοσε ποτέ. Το νέο άρθρο που αντικατάστασε το άρθρο 16 της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου έγινε αποδεκτό την τελευταία ημέρα του συνεδρίου ως άρθρο 61 της συνθήκης του Βερολίνου προς μεγάλη απογοήτευση της αρμενικής αντιπροσωπείας. Εθνικό αρμενικό κίνημα. Μετά την υπογραφή της συνθήκης του Βερολίνου, οι προσδοκίες για μεταρρυθμίσεις ξεχάστηκαν γρήγορα λόγω της επιδείνωσης κατάστασης της αύξησης βίας στις αρμενικές περιοχές. Οι αυξανόμενες ανησυχίες για την εξέλιξη των γεγονότων οδήγησαν τους Αρμένιους διανομούμενους που ζούσαν στην Ευρώπη και τη Ρωσία να σχηματίσουν πολιτικά κόμματα και κοινότητες. Αυτά τα κόμματα, πάμε. Και οι κοινότητες ιδρύθηκαν για να παρέμουν καλύτερες συνθήκες στους Αρμενίους που ζούσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία από κάθε άποψη. Μέχρι το τελευταίο 4-19 αιώνα, αυτό το κίνημα των Αρμενίων διανομούμενων συγκεντρώθηκε κυρίως γύρω από τρία κόμματα. Το Αρμενακάν, το οποίο επιρροή υπηρετιζόταν στην περιοχή του Βαν, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Χιντζάκ και η Αρμενική Επαναστατική Ομοσπονδία, τα ΤΑΣΝΑΚ Σουφιού ή σχέτο ΤΑΣΝΑΚ. Πέρα από τις ιδεολογικές διαφορές, τα είδαμε αυτά, έτσι, ναι. Ο κοινός στόχος όλων των μερών ήταν να παράσουν καλύτερες συνθήκες για τους Αρμενίους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα σε αυτοάμυνας. Επιπλέον, τα κόμματα ζήτησαν από τους Ευρωπαίους να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην Οθωμανική Διοίκηση όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Αμέσως μετά την υπογραφή της συνθήκης του Βερολίνου, ο Αβδουλχαμίτ ο δεύτερος, σας τον έδειξα πιο πριν, δεν εφάρμοσε τις διατάξεις, υποστηρίζοντας ότι οι Αρμένοι δεν αποτελούσαν πλειοψηφία σε καμία επαρχία της αυτοκρατορίας. Άρα, με αυτή τη λογική, πάμε λίγο στον επόμενο, με αυτή τη λογική δεν εφαρμόζονται τις διατάξεις. Επίσης, ο Αμπλουχαμίτ είπε ότι αυτά που καταγγέλνουν οι Αρμένοι είναι ψέματα, είχε την ισχύ στα χέρια και το έκανε ό,τι ήθελε. Βλέποντας ότι το αρμενικό ζήτημα άρχισε να συνιστά απειλή για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Αμπλουχαμίτ το 1890, είναι λάθος να λέμε ότι έγινε η γενοκτονία το 1915. Προσέξτε εδώ, πρακτικές. Δημιούργησε τα συντάγματα Χαμιδιέ, από Κούρδους και Άραβες ασυρέ, δηλαδή φυλές. Τους εξόπλισε για πρώτη φορά, μέχρι τότε δεν στρατεύονταν στον Οθωμανικό στρατό όλοι αυτοί, είχαν μια ίδια αυτονομία. Τους εξόπλισε, τους έδωσε λεφτά, τους χάιδεψε τα αυτιά, πήρε τα παιδιά τους, τα σπούδασε στην Οθωμανική στα πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης και έτσι τους έστρεψε εναντίον όχι μόνο των Αρμένιων και των ιδίων των Κούρδων, των φυλών των Κούρδων, των Ασυρέ, που ήταν ανυπότακτες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα συντάγματα Χαμιδιέ έκαναν τις πρώτες σφαγές. Είχαμε τότε ως αντίδραση τις εξεργέσεις στο Σασόν, στο Ζωητό και σε άλλες περιοχές και είχαμε τις σφαγές των συνταγμάτων Χαμιδιέ. Πάμε στο επόμενο χάρτη. Αυτοί είναι χάρτες όπου δείχνουν
την παρουσία των ορμηνικών πληθυσμών. Πάμε στον επόμενο. Κι άλλος, και αυτός είναι ένας γερμανικός χάρτης που δείχνει που αποτελούσαν πλειοψηφία ή πλειονότητα εν αντιθέσει με τα ψέματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το επόμενο. Σφαγές του 1895. Την 1η Οκτωβρίου του 1895, 2.000 Αρμένοι συγκεντρώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη για να υποβάλουν αίτηση για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, αλλά οι Οθωμανικές αστυνομικές δυνάμεις διέλυσαν βία τη συγκέντρωση. Αμέσως μετά άρχισαν οι σφαγές εναντίον των Αρμενίων στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες επεκτάθηκαν στους νομούς Πίτρης, Διαρβακύρ, Εζερούμ, Χαρκούτ, Σεβάστιας, Τραπεζούντας και Βάν, όπου ο αρμενικός πληθυσμός ήταν υψηλός. Ο αριθμός των Αρμενίων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτή τη σειρά των διώξεων, που ονομάζεται και σφαγές των Χαμιδιέ, τα συντάγματα που είπαμε, ποικίλει από 88.000 οι μέτροι υπολογισμοί μέχρι 325.000. Βάλτε στη μέση να είστε σίγουροι. Αν και ο Αυτοκαμί δεν έδωσε ποτέ γραπτή εντολή για τη σφαγή των Αρμενίων, αυτή που ξεκίνησε στα Άδωνα και επεκτάθηκε όπως είπαμε, θεωρείται βέβαιο ότι είχαν την απόλυτη στήριξη του Σουλτάνου όσοι διέπραξαν τις σφαγές. Τα μέλη και ο παλί της Αρμενικής Επαναστατικής Επιτροπής, εξορκισμένοι από τις σφαγές και την αδιαφορία των ευρωπαϊκών χωρών, στις 26 Αυγούστου του 1896 εισέφεραν στην Οθωμανική Τράπεζα, η οποία λειτουργούσε με ευρωπαϊκά κεφάλαια. Ήταν μια αντίδραση στους Ευρωπαίους αυτή. Στη διαμαρτυρία αυτή, γνωστή και ως επιτροπή της Οθωμανικής Τράπεζας, σκοτώθηκαν 10 άτομα, πιο πολλοί Αρμένοι και ίσως και κάποιοι φύλακες. Ενώ στα γεγονότα που ακολούθησαν, έχασαν τη ζωή τους από παραστρατιωτικές ομάδες του Οθωμανικού παρακράτους 6.000 Αρμένοι. Οι σφαγές προκάλεσαν την οργή της Ευρωπαϊκής Κοινής Γνώμης, που έδειξε συμπάθεια στους Αρμενίους εξαιτίας αυτών των σφαγών. Ο Αβδούλ Χαμίτ επικρίθηκε και τότε τον αποκάλεσαν ο Μεγάλος Δολοφόνος και ο Κόκκινος Σουλτάνος. Έτσι καταγράφηκε σε διάφορες εφημερίδες και της Ευρώπης και της ΗΠΑ. Αν και οι μεγάλες δυνάμεις υποσχέθηκαν να πιέσουν για να εφαρμοστούν νέες μεταρρυθμίσεις, αυτή η υπόσχεση δεν εκπληρώθηκε ποτέ λόγω αντιπροώμενων πολιτικών και γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων. Πάμε λοιπόν σε μια τραγελοφική κατάσταση. Πάνω στο προηγούμενο, εδώ. 24 Ιουλίου του 1908, οι αξιωματικοί της 3ης Στρατείας που εκέδρευε στη Θεσσαλονίκη έβαλαν τέλος στην απόλυτη εξουσία του Αβδούλ Χαμίτ, επαναφέροντας σε ισχύ το σύνδεσμο που είχε καταργήσει ο Αβδούλ Χαμίτ. Οι Αρμένοι, όπως και άλλες εθνικές ομάδες, εδώ αποδεικνύεται πόσο σημαντικές είναι οι πληροφορίες. Δυστυχώς, πάμε στο επόμενο. Στήριξαν το κίνημα των Νεοτούρκων, αυτό που μας έσφαξε δηλαδή. Και εδώ βλέπετε, ζήτω η πατρίς, ζήτω το έθνος, διότι πίστεψαν ότι επειδή ευαγγελίζουν τα νεότουρκοι τα νάματα της Γαλλικής Επανάστασης, νόμιζαν να προφέρουν ελευθερία, ισότητα και αδελφότητα. Και είχαμε και εμείς, δυστυχώς και ένα μέρος των Αρμενίων, δεν θέλω τώρα να σας διασπάσω, αλλά ένα μέρος των Αρμενίων συμμετείχε ενεργά στο κίνημα των Νεοτούρκων και έτσι βάλαμε μόνοι μας κατά κάποιο τρόπο τη θελιά στο λαιμό μας. Οι σφαγές των Αδάνων. Το 1909 οι τζιχαντιστές και ένα μέρος αξιωματικών που ήταν πιστοί στο Σουλτάνο έκαναν ένα αντιπραξικό προς τους Νεότουρκους. Αυτό καταπνίγηκε και στη συνέχεια αυτοί οι τζιχαντιστές ξέσπασαν εναντίον των Αρμενίων. Οι σφαγές είναι γνωστές, οι σφαγές των Αδάνων, όπου κατεσφάγησαν 30.000 Αρμένοι πιο πριν. Εντάξει, ίσως. Οι επιπτώσεις ήταν στους Βαλκανικούς πολέμους. Πριν τους Βαλκανικούς πολέμους, οι Νεότουρκοι στα ετήσια μυστικά συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Πάμε. Ναι. Εδώ διαβάζετε μερικά στοιχεία. Από το 1908 μέχρι το 1911, διαβλέποντας τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επεξεργάστηκαν με ψυχρό νου. Ούτε υπό την πίεση του πολέμου, ούτε κάποιος τους δασκάλεψε, ούτε η Γερμανία όπως λένε είναι ψέμα. Μόνοι τους οι Νεότουρκοι. Αυτά τα τέσσερα συνέδρια έκαναν το σχέδιο της γενοκτονίας. 1911, στο τελευταίο, ήταν μυστικά συνέδρια. Σκεφτείτε, έχουμε δει τα πάντα, όλα τα μυστικά του κόσμου έχουν αποκαλυφθεί, εκτός από τη συνταγή της Coca-Cola και της Pepsi-Cola, δεν ξέρουμε. Αυτά που συζητήθηκαν σε αυτά τα τέσσερα συνέδρια μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστά. Εδώ λοιπόν μια εφημερίδα έγραψε την απόφαση. Το 1911 αποφασίζεται τελεσίδικα.
η δια της βίας αφομοίωση των μη μουσουλμανικών πληθυσμών και η δημιουργία μιας καθαρής Τουρκίας που θα κατοικούν μόνο Τούρκοι και Μουσουλμάνοι. Μα πώς είναι δυνατόν όταν το 30-40% της Ανατολίας κατοικείται από χριστιανούς? Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Λέει δια της βίας. Εδώ λοιπόν είναι το σχέδιο της γενοκτονίας. Αποφάσισαν λοιπόν να κάνουν ένα κράτος το οποίο θα υπάρχει σε 4 αρχές. Ένα κράτος, ένα έθνος, μια γλώσσα, μια θρησκεία. Αυτή ήταν η ιδεολογία τους, αυτοί ήταν οι 4 πυλώνες. Αυτό είδαμε στη συνέχεια, στη φάση της υλοποίησης, να εφαρμόζεται. Ένα περιοδικό που εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη εκείνη την εποχή αντανακλούσε τη διάθεση που επικρατούσε μεταξύ των μουσουλμάνων ως εξής. Πάμε λίγο παρακάτω. Όχι, εδώ είναι η σφαγή των Αλβάνων. Εδώ είναι η τριανδρία του θανάτου. Παλάτε, Εμβέρ και Τζεμάλ. Αυτοί επικράτησαν στις διάφορες πατρίες που υπήρχαν στους Νεοτούρκους και αυτοί άσκησαν την εξουσία μέχρι το 1918, 30 Οκτωβρίου, όπου με τη συμφωνία της αναπηρικής του Μούδρου οι Γερμανοί τους φυγάτευσαν για να δούμε μετά τι τύχη είχαν. Λέει λοιπόν ένα περιοδικό που εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι μια προειδοποίηση. Μουσουλμάνοι, μη χαλαρώνετε, μην αφήνετε το έδαφος να κρυώσει χωρίς να εκδικηθείτε. Γιατί το λέει αυτό? Διότι άρχισαν οι Τούρκοι να μεταφέρουν από τα Βαλκάνια μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, πολλές φορές με τη βία από τη Βοσνία, την Αλβανία, τα Σκόπια και να τους συγκαθιστούν μέσα σε σπίτια χριστιανών, Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων, ως σύνοικους. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ανάγκασε τους χριστιανούς στον πρώτο εκπατρισμό. Περίπου 850.000 μουσουλμάνοι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν σε περιοχές όπου ζούσαν Αρμένοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σύμφωνα με τον ιστορικό Τανέρα Τσάμ και άλλους ιστορικούς, αυτοί οι μετανάστες έπαιξαν σημαντικό ρόλο αργότερα στις σφαγές των Αρμενίων και στη δίμηψη των αρμενικών περιουσιών. Εδώ πρέπει να σας πω ότι λειτουργούσε ένα εκπληκτικό, τα καλά με την έννοια την τεχνοκρατική να τα λέμε, ένα εκπληκτικό σύστημα προπαγάνδας. Σκεφτείτε ότι τότε κυκλοφορούσαν προκηρύξεις, χειροκολλήσεις, αφίσες, οι οποίες στρέφονταν, δηλητηρίαζαν και τους πρόσφυγες και τους υπόλοιπους μουσουλμάνους εναντίον των χριστιανών. Για όλα τα δεινά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έφταιγαν οι χριστιανοί. Και αυτό τους έκανε εύκολα όργανα στη συνέχεια στην υλοποίηση του σχεδίου της γενοκτονίας. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία συμμετείχε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 10 λεπτά μείνανε, αν κουραστήκατε. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία συμμετείχε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στον πλευρό της Γερμανίας εναντίον των δυνάμεων της Αντάντ. Ο Εμβέρ Πασάς, ένας από την τριαδρία του θανάτου, υπεύθυνος επί των στρατιωτικών, επιχείρησε να καταστρέψει τη ρωσική στρατιά που έδρευε στο Σαρικαμίς του ΚΑΣ τα Χριστούγεννα του 1914. Εκεί η τουρκική στρατιά υπέστη πανωλευθρία. Ο Εμβέρ Πασάς έγινε υπόψιν με τη βοήθεια των Γερμανών από αντισυνταγματάρχης αντιστράτηγος σε 4 μέρες. Και τότε οδήγησε τη στρατιά αυτή εναντίον των Ρώσων, ενώ η στρατιά αυτή είχε αποστολή να πάει στην Ιεμένη. Πιέστηκε από τους Γερμανούς, τους οδήγησε εκεί με ρούχα θερινά και το βράδυ Χριστούγεννα ήθελαν να χτυπήσουν, ήταν και ο Τσάρος στο Σαρικαμίς, να χτυπήσουν την τσαρική στρατιά να τους κατανικήσουν. Όμως εκεί μια άλλη δύναμη σεβασμιότατε. Το βράδυ στα όρια Νάχου Έγκμπερ, όπως πήγαιναν να κάνουν τον υπερκαιροτικό ελιγμό, έπιασε μια χιονοθύελλα και είχαν 120.000 νεκρούς. Είναι η φωνικότερη στιγμή στην ιστορία, στρατιωτική ιστορία της ανθρωπότητας, όπου οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στρατιώτες χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Όμως αυτό πάλι οι Αρμένοι την πλήρωσαν. Γι' αυτό. Γιατί γύρισε ο Εμβέρ στην Κωνσταντινούπολη και για να βγάλει από πάνω του τις ευθύνες, τι είπε? Οι Αρμένοι μας οδήγησαν, που έκαναν, στήριζαν τους, έκαναν αντίσταση, στήριζαν τους Ρώσους, μας υποχρέωσαν να πάνε από τα βουνά και γι' αυτό χάθηκαν οι 120.000. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ακολούθησαν τις σφαγές και θα δούμε πώς. Να σημειωθεί ότι το Νοέμβριο του 1914 αυτό έγινε τα Χριστούγεννα του 14. Το Νοέμβριο είχε προηγηθεί δήλωση του Σεΐχη Αλ Ισλάμ για τζιχάντ εναντίον των χριστιανών, μια δήλωση που έκανε ορισμένες εθνικιστικές ομάδες να επιτεθούν εναντίον των Αρμενίων. Οι επιθέσεις και οι σφαγές εναντίον αρμενικών χωριών, πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών στο σύνορα του Καυκάσου είχαν κλιμακωθεί ξανά το Σεπτέμβριο του 2014, λίγο πιο πριν. Εναντίον των Αρμενίων των περιοχών Βαν, Ερζερούν και Κάρς κινήθηκαν παραστρατιωτικές ομάδες που εξοπλίστηκαν και καθοδηγούνταν
από τον Παχαετίν Σαγκίρ, θα δούμε μετά τι έπαθε, στο Ερζερού, με εντολή του Χαζάνι Ζερ Πασάκη, αξιωματικό του Ενάτου Σώματος Στρατού. Σύμφωνα με την αναφορά του Γερμανού προξένου του Ερζερού, τα στρατεύματα του Ζερ Πασάκη έκαναν επιδρομές, σκότωναν Αρμενίους και δίστεψαν αρμενικά χωριά. Ευτυχώς, ξέρετε, το σχέδιο της γενοκτονίας προέβλεπε και να μην αφήνουν ίχνη. Δεν επέτρεπαν φωτογραφίες, δεν είχαν γραπτά. Ευτυχώς που ήταν οι διπλωματικές αποστολές και έχουμε και κάποια στοιχεία. 25 Φεβρουαρίου 1915 το Οθωμανικό Επιτελείο έδωσε διαταγή με αριθμό 86-82, η οποία προετοιμάστηκε από τον Υπουργό Πολέμου, τον Εβέρ Πασά, αυτό που είδατε, για αύξηση της ασφάλειας και των προφυλάξεων, διατάσσοντας στην απόλυση και την αποστράτευση όλων των Αρμενίων που υπηρετούσαν στις Οθωμανικές δυνάμεις. Είπα ότι οι χριστιανοί δεν στρατεύονταν στο Οθωμανικό στρατό. Μόλις ανέλαβαν οι νεότροποι, μας πήραν στο στρατό κανονικά, σε μάχημες μονάδες. Το 15 λοιπόν είπαν, φεύγουν όλοι οι χριστιανοί, οι Αρμένοι και οι Αρμένοι από τις μάχημες μονάδες και στρατολογούνται στα τάγματα εργασίας μαζί με τους νέους στρατολογήσεις. Τι ήταν τα τάγματα εργασίας, τάγματα θανάτου. Καταναγκαστικά έργα, εδώ βλέπετε, χωρίς τροφή, με άθλιες συνθήκες στρατολισμού, οι κακουχίες, η αποδυνάμωση του οργανισμού και οι μολυσματικές ασθένειες δεν επέτρεψαν ποτέ να επιστρέψει κανείς να πάρει απολυτήριο τα τάγματα εργασίας. Σύλληψη και εξορία Αρμενίων διανομέων Απρίλιο του 1915. Φτάνουμε λοιπόν στις κρίσιμες ημερομηνίες και χρονολογίες. Αρμένοι διανοούμενοι που συνελήφθησαν στις 24 Απριλίου του 1915 εκτοπίστηκαν βία ή δολοφονήθηκαν. Μέχρι το 1914 οι Οθωμανοί ηγέτες είχαν αρχίσει να κάνουν δηλώσεις ότι οι Αρμένοι που ζούσαν στην Αυτοκρατορία απειλούσαν την κρατική ασφάλεια. Αυτή η κατάσταση καταγράφηκε από έναν Οθωμανό αξιωματικό του ναυτικού ως εξής. Ακούστε, πάμε λίγο και στο παρακάτω. Εδώ, εκεί. Στην Κωνσταντινούπολη προετοιμάστηκε η απαραίτητη προπαγάνδα, σας το είπα πριν για τον μηχανικό προπαγάνδα, με τις ακόλουθες δηλώσεις, για να δικαιολογηθεί αυτή η υποδοσία η δολοφονία. Οι Αρμένοι συμμάχησαν με τον εχθρό, θα επαναστατούσαν στην Κωνσταντινούπολη, θα σκότωναν το όνειρο της Επιτροπής Ένωσης και Πρόοδος και θα φαινόταν σαν ότι θα κατάφεραν να ανοίξουν τα στενά για να περάσει ο εχθρός και να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Αυτό κατέστησε τους Αρμενίους μισητό εχθρό για όλους τους μουσουλμάνους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είπαμε προπαγάνδα. Τη νύχτα της 23ης προς 24η Απριλίου του 2015, την οποία οι Αρμένοι ονόμασαν Κόκκινη Κυριακή, Γκαρμίρ Γκυραγή, σωστά το είπα. Ναι. Η Οθωμανική κυβέρνηση διέταξε να συγκεντρωθούν σε διάφορα μέρη περίπου 200 Αρμένοι διανοούμενοι και αρχηγοί επιτροπών που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν σε δύο κέντρα συλλογής, στο Αγιάς και στο Τσάνκερι, τη Βυζαντινή Γάγκρα. Αυτή η ημερομηνία συνέπεσε με τις ανεπιτυχείς ναυτικές εκστρατείες των συμμαχικών δυνάμεων της Αντάντης στο Σανάκαλε, έσπασε το βαμβότερο τους οι Άγγλοι εκεί, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2015, που είχαν σκοπό αυτά να περάσουν τα στενά και να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Εκτός από τους λίγους Αρμένιους ηγέτες που επέστρεψαν από τις συλλήψεις της 24ης Απριλίου, οι περισσότεροι εκτοπίστηκαν βία και δολοφονήθηκαν στις 29 Μαΐου του 1915, σαν σήμερα δηλαδή. Από Φράδα η μέρα για την Κωνσταντινούπολη έγιναν στην ουσία και οι δολοφονίες αυτών που εκτοπίστηκαν στις 24 Απριλίου. Την 24η Απριλίου φυσικά οι Αρμένοι την γιορτάζουν ως ημέρα της Μαύρης Επετείου. Με το νόμο για την επετεγκατάσταση που θεσπίστηκε στις 27 Μαΐου του 1915, σαν προχτές δηλαδή, οι τοπικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί διοικητές έχουν την εξουσία να μεταφέρουν προσωρινά πρόσωπα που θεωρούν κατάλληλα σε άλλες επαρχίες. Η απέλαση γίνεται επαόριστο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 30 Μαΐου, σαν αύριο. Στις 10 Ιουνίου, ο εφαρμοστικός κανονισμός διαχείρισης των ακινήτων της γης και της περιουσίας των Αρμενίων καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθούν τα ακινήτα περιουσιακά στοιχεία των εκτοπισμένων. Μιλάμε για λαιλασία. Είναι σε πολύ λίγους είναι γνωστό, δεν ξέρω ανάμεσά σας, ότι το πλούτος των Αρμενίων, οι κινητές αξίες κυρίως, αλλά και οι ακίνητες, πέρασαν κυρίως στην Ziraat Bankası, δηλαδή στην Αγροτική Τράπεζα της Τουρκίας, η οποία με αυτά τα λεφτά έρχεται και κάνει πολιτική σήμερα στην Ελλάδα. Με τα ματωμένα λεφτά των Αρμενίων. Ακόμα μέχρι σήμερα σφιντερίζεται τις περιουσίες και τα λεφτά των Αρμενίων. Οι χώροι που κενώθηκαν από τους Αρμενίους θα παραχωρούνταν στους μουσουλμάνους πρόσφυγες του Βαλκανικού που είπαμε ή του Καυκάσου,
ως ανάγωμα για τις περιουσίες που θα δινόταν στους Αρμενίους στις περιοχές που θα πήγαιναν να εγκατασταθούν. Δηλαδή, η δικαιολογία ήταν σας παίρνουμε τα σπίτια σας, τον πλούτο σας και θα σας δώσουμε γη εκεί που θα εγκατασταθείτε, δηλαδή στον παράδεισο. Σύμφωνα με τον Τούρκο ακροδεξιό εθνικιστή Γιουσούφ Χανάτσογλου, πρώην επικεφαλής του Ταρίκ Κουρουμού, του Ιδρύματος Τουρκικής Ιστορίας, με βάση στοιχεία που μαζεύονται στα Οθωμανικά Αρχεία, τότε απελάθηκαν με τους αναγκαστικούς εκτροπισμούς 413.000 Αρμένοι. Και λέει ότι ανάμεσα σε αυτούς οι μόνοι που έχασαν τη ζωή τους ήταν μόνο 50.000. Η Εγκυκλοπαίδεια Βρετάνικα αναφέρει ότι ο Βρετανός υπεύθυνος εξωτερικών υποθέσεων είπε ότι 1.200.000 Αρμένοι απελάθηκαν και 600.000 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. Οι Άγγλοι δίνουν καλύτερα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, η Αμερικανική Επιτροπή Αγωγής στην Αιγύπτου Ανατολή παρήχε βοήθεια σε όσους υπόκειταν σε απέλαση περιοχής με εγκατάσταση με την έκκληση του Εσέτ Πασάν. Οι αναγκαστικοί εκτροπισμοί δεν αφορούσαν όπου δεν υπήρχε πρόβλημα ασφαλείας. Την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Κιουτάχια, τον Παρακασίρ, τις γυναίκες, τα Ορπανά, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, τους πιστούς Αρμένιους σε αποφάσεις και κανονισμούς, τεχνίτες, εμπόρους, όλους αυτούς τους εξαίρεσαν κυρίως για να κρατήσουν την οικονομία όρθια, όχι επειδή τους λυπήθηκαν. Μια άλλη εντυπωσιακή πτυχή του νόμου του εκτροπισμού είναι ότι δεν περιλαμβάνει έρευνες σε μουσουλμανικά σπίτια. Έτσι, πολλοί Αρμένοι κατέφυγαν σε μουσουλμανικά σπίτια, εξισλαμίστηκαν, εκτροπίστηκαν ή εκκουρδίστηκαν και σήμερα λέει ο ίδιος ο Χαλάτσογλου ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν, 300.000 πολίτες της Τουρκίας ζουν ως Τούρκοι ή ως Κούρδοι, αλλά στην ουσία είναι Αρμένοι και τους γνωρίζουμε, είπε. Δηλαδή τους απείλησε τους ανθρώπους. Τους επόμενους μήνες ένα μεγάλο μέρος του αρμενικού πληθυσμού της Ανατολίας στάθηκε σε στρατόπεδα συγκέντρωση στην Τέρε Ζορ, στη Συριακή έρημο, που ήταν από τα λίγα εδάφη που είχε διατηρήσει η Οθωμανική διοίκηση. Ένα σημαντικό μέρος όσων εντάσσονται στα καραβάνια του θανάτου πεθαίνουν ή σκοτώνονται στον δρόμο από τις συμμορίες ή από τις ομάδες αυτές. Είναι η μυστική υπηρεσία και οι παραστατικές ομάδες που οργάνωσαν οι νεότεροι για να διαβάξουν τη γεροκρανία. Παρόλο που η απέλαση των καθολικών των προστατευτών σταμάτησε με κυβερνητική εντολή που εκδόθηκε στις 4 Αυγούστου, αυτή η διαδρομή δεν είχε αποτέλεσμα. Ο ίδιος ο Γιουσούφ Χανάτσογλου, πρώην επικεφαλής του Ιδρύματος, όπως είπαμε, λέει ότι σε αυτούς τους εκτροπισμούς πέθαναν μόνο 56 εκατομμύρια ή σκοτώθηκαν Αρμένοι, ενώ είναι γνωστό ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει ίσως και το 1,5 εκατομμύριο πάνω. Αυτός είναι ο χάρτης της ντροπής που συγκέντρωναν όσους δεν σκότωναν οι συμμορίες για να τους λιλατήσουν, όσους δεν άρπαζαν παιδιά και κορίτσια, αγόρια και κορίτσια να τα κάνουν δικά τους. Σε αυτές ήταν οι χώρες συγκέντρωση για να φτάσουμε κάτω στο μαύρο αυτό κύκλο στην Τελεζόν. Να πούμε ότι μόλις μια εβδομάδα, εδώ τους Αρμένους τους παραδέχομαι, μόλις μια εβδομάδα μετά την εγκατάσταση των Άγγλων, μετά τη συνθήκη. Μετά τη συνθήκη του αναδοχής του Μούδρου, οι Αρμένοι απέτησαν από τους Άγγλους να συγκροτηθούν δικαστήρια εγκληματιών που θα δικάσουν τους εγκληματίες πολέμου. Τα δικαστήρια αυτά συστάθηκαν όντως και στην Κωνσταντινούπολη και αλλού. Δίκασαν σε θάνατο διαπαγωνισμού δύο, έναν δήμαρχο και έναν διοικητή στρατοκροφυλακής. Τότε ο Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος εντωμεταξύ είχε βγει στην Ανατολία, ξεσήκωσε τους εθνικιστές, έκαναν διαδηλώσεις κατά των Άγγλων, έπεσαν και οι Άγγλοι πήραν τους αυτούς που δικάζονταν, τους υπεύθυνους της γενοκτονίας, τους μετέφεραν στη Μάλτα, όπου έγιναν τα δικαστήρια της Μάλτας, και ενώ ήταν σε εξέλιξη τα δικαστήρια της Μάλτας, ζήτησε από κάποιον διδακτορικό να τα αναζητήσει τα αρχεία, πραγματικά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά, που κάνει διδακτορικό σχετικό, και ενώ ήταν σε εξέλιξη τα δικαστήρια, οι Κεμαλικοί με εντολή του Κεμάλ συνέλαβαν τέσσερις Άγγλους στο Βαν, που ήταν νόμιμα εκεί ως αποστολή στρατιωτική, για κατασκοπία και εκβίασε υποτίθεται τους Άγγλους. Ήταν ένα παιχνίδι συνεννοημένο. Είπε: για να μην τους κρεμάσω, τους καταδικάσω και τους κρεμάσω, σταμάτα τα δικαστήρια. Έτσι σταμάτησαν τα δικαστήρια, αφοώθηκαν στην ουσία. Όμως εκεί οι Αρμένοι δεν έμειναν με άδεια χέρια, με δεμένα χέρια. Εκπαίδευσαν νέους, τους λεγόμενους Φενταΐ. Και έκαναν το σχέδιο Νέμεση. Έβαλαν μάλιστα, δεν έβαλαν αρμενική, έβαλαν ελληνική ονομασία, που σημαίνει απόδοση δικαιοσύνης. Τι προέβλεπε λοιπόν αυτό το σχέδιο?
26 πρωτοπλασάτα στελέχη της γενοκτονίας έδωσαν σε αυτούς προτεραιότητα και θα συνεχίζαμε. Πάμε λοιπόν. 18 Ιουλίου 1921, 15 Μαρτίου του 1921, ο Τελχηριάν σκοτώνει τον Ταράπασα, αυτός ήταν ο Ιθινονούς ως Υπουργός Εσωτερικών, στο Βερολίνο. Συλλαμβάνεται, προσάγεται σε δίκη και νομίζω για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά της ανθρωπότητας, ένας άνθρωπος ο οποίος παραδέχτηκε ότι σκότωσε έναν άλλον αυτοδικία, πανηγυρικά αθωώνεται από το δικαστήριο και τα χειροκροτήματα των παρελθωμένων των Αντινίων τον αποθέωσαν, γιατί το δικαστήριο αναγνώρισε ότι αυτός ο άνθρωπος τέλεσε την πράξη του υπό το βάρος 1,5 λίγο νερό δεν έχουμε. Κουβαλούσε στις πλάτες του. Βαθιές ανάσες και πάμε, ναι. Λοιπόν, 18 Ιουλίου 1921 ο Τορλακιάν σκοτώνει τον Μπεχούτ Χαν Τζιφανσίρ, αυτός που σκότωσε 20.000 Αρμενίους, οι Αζέροι, αυτοί που σήμερα έκαναν τη νέα γενοκτονία στο Αρτσάχ και δεν φτάνει που σκότωσαν ανθρώπους, καταστρέφουν και τα ιερά μνημεία των Αρμενίων. Και απορώ τι να πω, πώς τους αφήσατε να νικήσουν, απορώ. Έζησα τις 44 μέρες του πολέμου, μέρα με τη μέρα, ώρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Απορώ. 5 Δεκεμβρίου 1921, ο Αρσαβίρ Σιρακιάν σκοτώνει το ηγετικό στέλεχος των Νεοτούρκων, Σαΐντ Χανίμ. Πάμε. Λοιπόν, σκοτώνουν τον Μπαχαϊντίν Σακίρ που σας προανέφερα και τον δήμαρχο της Τραπεζού, το όνομά της Τραπεζούντας, τον Ζεμάλ Ασμί, η Σιρακιάν και η Γιαργανιάν. Ζαϊκιάν και Πετρός Τερ Μπογοσιάν και ο Κεβοριάν σκοτώνουν τον Ζεμάλ Πασά, τον δεύτερο της Τριανδρίας του θανάτου. Και ένας λογαγός, όχι ο Μαραμένιο, ένας λογαγός που υπηρετούσε στον Τζαρικό στρατό, σκοτώνει τον Εδέρ Πασά στην περιπέτεια που είχε αυτός για το παντοκικό όραμα σε εισαγωγικά όραμα στη Σαμαρκάντη. Στις 24 Αυγούστου, τον 26ο, το σκότωσε ο ίδιος ο Μουσταφάκια Μάλλη, γιατί το θεώρησε ότι συμμετείχε σε ένα αντικείμενο εναντίον του. Πάμε. Αυτό ήταν το σχέδιο Νέμεσης, όμως δεν τελείωσε εκεί η ιστορία. Πάμε παρακάτω. Η στρατηγική των τεσσάρων τάφων. Εγώ δεν λέω ότι είναι αυτή η στρατηγική, σας λέω τι διαβάζω στους Τούρκους. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι το αρμενικό κίνημα, το παγκόσμιο αρμενικό κίνημα, δεν υπήρχε τότε αρμενικό κράτος, ότι έχει την εξής στρατηγική για την τελική δικαίωση. Τανετήμ στα τουρκικά σημαίνει προβολή, ενημέρωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Ξεκίνησε μια Αρμενία χωρίς κράτος, διανυμένη, γενοκτονημένη, με κοινότητες ανά τον κόσμο, άρχισαν τη διαδικασία ενημέρωσης της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Και σε αυτήν την προσπάθεια της πρώτης φάσης συμμετέχουν κάτι που αμφισβητείται από ορισμένους Αρμενίους που έχω συζητήσει, συμμετείχε και το κίνημα, το απελευθερωτικό κίνημα των Αρμενίων, ο Ασάλα, ο οποίος στη λογική του εκτελώ έναν διπλωμάτη ο οποίος συμμετέχει στην τρίτη φάση της γενοκτονίας, το πω μετά, την αποσιώπησή της δηλαδή, σκοτώνουν και αξιωματικούς κυρίως διπλωμάτες, νομίζω 48 άτομα, και μετά από κάθε εκτέλεση, το θέμα γίνεται γνωστό σε όλη την ανθρωπότητα. Λένε οι ίδιοι όσοι συναμβάνονται ότι τους σκοτώσαμε για την γενοκτονία και έτσι γίνεται γνωστό το ζήτημα της γενοκτονίας στην παγκόσμια κοινότητα. Δεύτερη φάση είναι τα νουμά. Τι σημαίνει αυτό? Αναγνώριση από κοινοβούλια και από κυβερνήσεις. Όντως, ξεκίνησε. Για πάμε λίγο στον άλλο χάρτη. Οι χώρες που αναγνώρισαν την γενοκτονία των Αρμενίων. Τεράστια επιτυχία.
Και εμείς, οι Έλληνες, πηγαίνουμε κούτσα-κούτσα ακόμα. Για ξαναγύρνα πίσω. Άρα, βρισκόμαστε, ας πούμε, στη μέση της δεύτερης φάσης της στρατηγικής των τεσσάρων τάφων. Η τρίτη φάση είναι το τασμινάτ. Τασμινάτ σημαίνει διεκδίκηση αποζημιώσεων. Νομίζω ότι κάποιες διαδικασίες τέτοιες έχουν γίνει στις ΗΠΑ. Φυσικά, για να γεννηθεί το δικαίωμα της διεκδίκησης αποζημιώσεων, πρέπει και η αναγνώριση από την κάθε χώρα να έχει τέτοια χαρακτηριστικά που να δίνει το δικαίωμα στους απογόνους των Αρμενίων να διεκδικήσουν περιουσίες. Παρεμπιπτόντως, η τουρκική βουλή είναι πάνω σε αρμενική γη στην Άγκυρα. Ακόμα και η βάση το Εντζιρλίκ των Αδάνων είναι πάνω σε αρμενικές περιουσίες. Εάν τελικώς αρχίσει αυτή η διαδικασία της τρίτης φάσης και οδηγηθούμε στην τέταρτη που είναι το πράκτη, δηλαδή διεκδίκηση εδαφών, μιλάμε για ανατροπή, γεωπολιτική ανατροπή. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό το σημαντικός ο αγώνας της διεκδίκησης της ανακλώδησης της γενοκτονίας. Πρέπει να, πούμε, να πω ότι η γενοκτονία αποτελείται από τρεις φάσεις. Η πρώτη είναι η σχεδίαση, την είδαμε. Η δεύτερη είναι η υλοποίηση, την είδαμε. Η τρίτη είναι η αποσιώπηση. Δηλαδή, είναι αυτή η φάση στην οποία ο θήτης προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα και ως δικαιωμένο. Για να μπορεί στη συνέχεια να διαπράξει τις επόμενες γενοκτονίες, δηλαδή το ατσάρ. Εάν είχε καταδικαστεί η Τουρκία ή είχε προχρεωθεί να αναγνωρίσει, δεν θα συμμετείχε με τους Αζέρους στη γενοκτονία που έγινε ή σε ό,τι έγινε τέλος πάντων στο ατσάρ. Άρα, ο αγώνας αυτός είναι ιερός και δεν αφορά ούτε τους νεκρούς, μόνο τους νεκρούς, ούτε και εμάς τους ζωντανούς. Αφορά και τις επόμενες γενιές, να δούμε γιατί. Εδώ, η γενική στρατηγική που δεν έχουμε. Δεν έγιναν τρεις γενοκτονίες. Μία γενοκτονία των Αρμενίων, μία των Ελλήνων και μία γενοκτονία έγινε. Η απόφαση ήταν, σας τη διάβασα, οι χριστιανικοί πληθυσμοί. Άρα αυτό τι επιβάλλει, μια στρατηγική. Άρα, συνεργασία Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων. Εμείς γενοκτονηθήκαμε, πρέπει να συνεργαστούμε επί τη βάση μιας στρατηγικής, χωρίς να ακυρωθούν οι συνεργασία με κινήματα πολιτών και δημοκρατικό κόμματα ανά τον κόσμο, συνεργασία με άλλες εθνικές και θρησκευτικές ομάδες της Ανατολής, υπάρχουν, συνεργασία με λαούς που υπέστησαν γενοκτονία, όπως για παράδειγμα οι Κούρδοι της Χαλέψης. Πάμε. Κλείνοντας, για να ξεφύγουμε από το σπιράλ της παρακμής, γιατί βρισκόμαστε σε παρακμή, και το αρμενικό και το ελληνικό έθνος, οι Ασσύριοι ήδη είναι στη φάση που λέω ότι θα έχουμε το 50. Εκτίμηση προσωπική ότι αν δεν κάνουμε κάτι, αν δεν αντιδράσουμε, το 2050 ίσως να μην υπάρχει Αρμενία, Κύπρος και Ελλάδα και ίσως να μην υπάρχει συγκροτημένο αρμενικό και ελληνικό έθνος. Σας φέρνω ως παράδειγμα τους Ασσύριους. Αν χαράξω μια κοινή στρατηγική που προανέφερα, τότε στην κυριολεξία οι άταφοι νεκροί της γενοκτονίας θα σώσουν τους Αρμένους, τους Έλληνες, τους Ασσύριους και τα άλλα έθνη, υποψήφια θύματα του τουρκικού εθνικισμού που κινδυνεύουν από τον πλήρη αφανισμό. Να μην αφήσουμε τους λαούς μας στην τύχη τους, να πάρουμε την τύχη των λαών μας στα χέρια μας. Ευχαριστώ πολύ.